Δεν τα περιμέναμε, δηλαδή το θέμα της έκθεσης μας σόκαρε. Αλλά ήταν εντάξει, ήταν πολύ καλά τα θέματα, σαν εξετάσεις που δίνουμε πρώτη φορά. Αυτό. Ωραία, για ποια σχολή θέλεις να περάσεις? Χημικό. Τα όνειρά σου για το μέλλον? Να περάσω το χημικό, να κάνω όσα περισσότερα πράγματα μπορώ με τη χημεία και να καταφέρω κάτι καλό στο μέλλον. Μέσα σε αυτά. Έχει σκοπό να φύγει στο εξωτερικό, να φύγει στην Ελλάδα? Για πες ολοκληρωμένη πρόταση. Δεν έχω σκοπό να φύγω στο εξωτερικό. Δεν έχω σκοπό να φύγω στο εξωτερικό. Θέλω να μείνω στην Ελλάδα γιατί μου αρέσει η Ελλάδα και δεν το βρίσκω απαραίτητο να φύγω εκτός Ελλάδος. Άγχος, πώς πάμε? Καλά, εντάξει. Τρέλα άγχος. Όλες τις μέρες αυτές. Από τη μέρα που ξεκίνησε η εβδομάδα μέχρι τώρα, πολύ άγχος. Πάρα πολύ άγχος. Ναι, εντάξει, τα θέματα καλά ήταν, πιστεύω. Μέτρια. Δηλαδή, έπεσε η επιστήμη. Να πω την αλήθεια, το περίμενα. Αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι. Θεωρείς ότι το θέμα ήταν δύσκολο, ήταν ασαφές, ήταν συγκεκριμένο? Είχε δύσκολες λέξεις, αλλά... Θέλω να μας πεις το θέμα είχε... Το θέμα είχε αρκετά δύσκολες λέξεις, αλλά... Ήτανε σαφές, απλά ήθελε αρκετή σκέψη. Ήταν σαφές ή ασαφές? Ήταν σαφές. Απλά ήθελε αρκετή σκέψη. Αυτό. Είχατε διδαχτεί? Ναι, στο σχολείο. Φέτος. Βεβαίως. Είχαμε διδαχτεί κι άλλα, αλλά και αυτό. Όνειρα για το μέλλον, σε ποια σχολή θες να περάσεις? Ήθελα να περάσει οικονομικά. Τώρα θα δείξει. Για το μέλλον τι σκέφτεσαι? Σκέφτεσαι να εργαστείς εδώ, τι σκέφτεσαι να κάνεις? Μάλλον εδώ, οικονομία και διοίκηση επιχειρήσεων. Αλλά... Για επαγγελματική αποκατάσταση? Ναι, δεν ξέρω ακόμα. Θα δείξει, δηλαδή. Αυτό. Άγχος? Λίγο. Όχι. Λίγο. Λίγο άγχος, όχι πολύ, ξέρω εγώ. Εντάξει. Βέβαια, στην αρχή είχα πιο πολύ άγχος, τώρα δε. Μόλις μπήκα μέσα μου φύγε, γιατί είδα το θέμα, ήταν εντάξει, ήταν καλά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Πολύ καλά. Εντάξει, επιστήμη έπεσε. Ο ρόλος του επιστήμονα και πώς πρέπει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας. Εύκολα ήταν. Εντάξει, καλά. Μια χαρά, είμαι ευχαριστημένη. Και οι ασκήσεις και το κείμενο. Ναι, έπεσε σωστό ή λάθος, όχι τρόπος, όχι να αναπτύξουμε παράγραφο. Το κείμενο ήταν καλό και η περίληψη. Και οι ασκήσεις ήταν καλές επίσης, και τα συνώνυμα και τα αντώνυμα. Για ποια σχολή θα πας? Θέλω ψυχολογία. Και τι σκέφτεσαι να κάνεις στο μέλλον? Θέλω πρώτα να περάσω εκεί που έχω στοχεύσει και από εκεί και πέρα ανάλογα με το πώς θα βρω την κατεύθυνσή μου μέσα στη σχολή. Σκέφτεσαι, αν σου δοθεί ευκαιρία να φύγεις στο εξωτερικό, θα φύγεις? Δεν θα το ήθελα, είναι αλήθεια. Μπορείς να το δεις ολόκληρο? Δεν θα το ήθελα να πάω στο εξωτερικό. Θα προτιμούσα να βρω εδώ που έχω ζήσει, να βρω κάτι να κάνω. Γιατί πιστεύω ότι πρέπει να στηρίξουμε τη χώρα μας και νομίζω ότι είναι καλό αυτό. Δεν σε ανησυχεί το μέλλον της χώρας και αυτή τη στιγμή που είναι τα πράγματα αρκετά δύσκολα για την επαγγελματική προσπάθεια? Σίγουρα, γιατί είμαστε νέα παιδιά και προσπαθούμε να βρούμε και εμείς την κατεύθυνσή μας, αλλά πιστεύω ότι στην ηλικία που είμαστε είναι καλό να τα βλέπουμε όλα θετικά και αυτό. Ευχαριστώ. Από εδώ και πέρα, τώρα στοχεύουμε στο επόμενο ναι, μάθημα. Εννοείται. Κατευθείαν διάβασμα, ξεκούραση σήμερα. Φροντιστήριο και μετά διάβασμα. Από άγχος πώς πάμε? Καλά, εντάξει. Είναι σε χαμηλά επίπεδα. Προσπαθούμε να το κρατάμε χαμηλά. Ευχαριστώ πολύ.